Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή με τίτλο «Χριστιανική Οικογένεια». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να διερευνήσουμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να υπάρχουν παρακυρίου, με τη χάρη δηλαδή του Χριστού, μέσα στη χριστιανική οικογένεια, ώστε ο Θεός να ευαρεστείται, καθώς η οικογένεια φυλάτει τα συντολάς του και πράττει τα αρεστά εις αυτόν. Ο Θεός λοιπόν να ευαρεστείται και ευαρεστούμενος να ευλογεί, να ευνοεί, να βοηθάει, να προστατεύει και εν γέννη να εκπληρώνει το λόγος του Θεού, ο οποίος λέγει «εγώ θα σε συνετίσω». Εγώ θα σε διδάσκω, θα σε διδάξω την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσεις. Εγώ θα σε συμβουλεύω και η οφθαλμή μου θα είναι πάνω σου. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να διακρίνουμε μέσα από το Λόγο του Θεού τα ευάρεστα ενώπιον του Κυρίου, τα οποία πρέπει να υπάρχουν σε μια χριστιανική, αληθινά χριστιανική οικογένεια. Ασχολούμεθα εν γέννη με τις δύσκολες καταστάσεις οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε εσωτερικό διαζύγιο. Αναφερθήκαμε σε πάρα πολλά πράγματα μέχρι τώρα, δόξα στο Θεό. Σήμερα θα αναφερθούμε για τις οικογενειακές, με τις οικογενειακές σχέσεις. Δηλαδή με τις σχέσεις της οικογένειας πρώτα-πρώτα μεταξύ τους. Για τις σχέσεις του άντρα και της γυναίκας έχουμε αναφερθεί. Πρέπει η γυναίκα να υποτάσσεται στον άντρα, να υπακούει τον άντρα, να τον θεωρεί καθώς είναι η κεφαλή της και να συμπεριφέρεται στον άντρα της όπως η Εκκλησία στον Χριστό. Ο άντρας δε θα πρέπει με τη σειρά του να εκτρέφει και να περιθάλπτει την γυναίκα του, να μεριμνά για αυτήν, γνωρίζει ότι αυτή η γυναίκα που του χάρισε ο Θεός είναι η δόξα του και μαζί θα φτάσουν στον ουρανό. Τώρα όμως θα αναφερθούμε σε ένα άλλο ζήτημα, πώς συμπεριφέρονται οι γονείς στα παιδιά. Ποιες είναι οι σχέσεις του πατέρα με τα παιδιά, ακόμη και των παιδιών με τον πατέρα, και ποιες είναι οι σχέσεις της μητέρας με τα παιδιά και βεβαίως και των παιδιών με τη μητέρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί μπορεί να δημιουργηθούν πολύ σοβαρά προβλήματα, αλλά και οι συνέπειες να είναι επώδυνες και δυσάρεστες. Έχουμε ένα παράδειγμα μέσα από τη γραφή, τον Ισαάκ και την Ρεβέκα. Ήταν δύο ευλογημένα παιδιά. Ο Ισαάκ μάλιστα ήταν υιός επαγγελίας του Αβραάμ. Η Ρεβέκα ήταν η γυναίκα που ο Θεός φρόντισε να προμηθεύσει, να δώσει στον Ισαάκ. Και οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν στην αρχή ήταν μεγάλες, ιδιαίτερα γιατί ήταν στήρα η Ρεβέκα και ο Ισαάκ δεν έχασε την παρησία του γνωρίζοντας ότι ο Θεός τον προώρησε να του χαρίσει τη Ρεβέκα για γυναίκα του και γνώριζε επίσης ότι ο Θεός είχε δώσει επαγγελία στον Αβραάμ για το τέκνο του, άρα και επαγγελία στον Ισαάκ για το τέκνο του. Γι' αυτό και στηριζόμενος στην επαγγελία του Θεού, στην υπόσχεση του Θεού, προσευχότανε διαπαντός, λέγει η Γραφή, εδέετο ο Ισαάκ προς τον Κύριον περί της γυναικός του, διότι το στήρα, και επίκουσεν ο Κύριος αυτού και συνέλαβε η Ρεβέκα, η γυναίκα αυτού. Δηλαδή τον άκουσε ο Θεός και συνέλαβε η Ρεβέκα. Τα παιδιά όμως συνεκρούονται εντός αυτής και είπεν
η Ρεβέκα, αν μέλη ούτω να γίνει, γιατί εγώ να συλλάβω, και πήγε να ρωτήσει τον Κύριον. Και είπε ο Κύριος προς αυτήν, δύο έθνη είναι εν την κοιλία σου και δύο λαοί θέλουν διαχωριστεί από τον εντοστίον σου. Και, και ο εις λαός θέλει είστε δυνατότερος τον άλλου, του άλλου λαού και ο μεγαλύτερος θέλει δουλεύηση εις τον μικρότερον. Και ότε πληρώθησαν η μέρα αυτής για να γεννήσει, ειδού είσαν δίδυμα εν την κοιλία αυτής. Εξήλθε δε ο πρώτος ερυθρός και όλος ως δέρμα δασίτριχος και κάλεσε το όνομα αυτού Ισάφ. Και έπειτα εξήλθε ο αδελφός αυτού και χείρα αυτού εκράτη την πτέρνα του Ισάφ δια τούτο ονομάστη Ιακώβ. Ο δε Ισαάκ ετών εξήκοντα όταν εγέννησε αυτούς. 40 χρονών δηλαδή παντρεύτηκε ο Ισαάκ, 60 ετών εγέννησε, 20 χρόνια εδέετο ακατάπαυστα με πίστη ότι Θεός θα εκπληρώσει τις επαγγελίες του. Και πράγματι εξεπληρώθη ο λόγος του Θεού, συνέλαβε η Ρεβέκα η οποία ητοστήρα και μάλιστα συνέλαβε δίδυμα τον Ισάφ και τον Ιακώβ. Αύξησαν τα παιδεία και έγινε ενωμένη Ισάφ άνθρωπος έμπειρος εις το κυνήγιον, άνθρωπος του αγρού, ο δε Ιακώβ άνθρωπος απλούς κατοικών εν σκηνές. Και ο μεν Ισάκ η γάπα τον Ισάφ, διότι το κυνήγιον ή το η τροφή εις αυτόν. Η δε Ρεβέκα, η γάπα τον Ιακώβ. Να λοιπόν τώρα ένα σοβαρό πρόβλημα που δημιουργήθηκε, καθώς δύο παιδιά χώρισαν, θα τολμούσα να πω, την αγάπη τους, ώστε να είναι ξεχωριστή. Ο Ισάκ να αγαπάει τον Ισάφ και η Ρεβέκα να αγαπάει τον Ιακώβ. Αυτό είναι το πρώτο σοβαρό λάθος. Όμως δεν είναι το καταλυτικό λάθος, δεν είναι καλό, αλλά δεν είναι και καταστροφικό. Το καταστροφικό είναι η πορεία και η συνέχεια και πώς μεγάλωσαν τα παιδιά τους. Η μεν Ρεβέκα είχε ρωτήσει τον Θεό και ήξερε τις βουλές του Θεού. Πάρα πολύ σοβαρό. Γνωρίζοντας τις βουλές του Θεού ήξερε πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις που επρόκειτο να έρθουν μπροστά της στα χρόνια που είναι μπροστά. Ο Ισάκ όμως, ο υιός της επαγγελίας του Αβραάμ, δεν ρώτησε, σε καμία περίπτωση δεν ρώτησε τον Θεό για τα παιδιά του. Πολύ σοβαρό λάθος. Με αποτέλεσμα δημιουργήθηκε μια αγάπη συναισθηματική, θα μπορούσε να πει κανείς και συμφεροντολογική, αλλά και εγωιστική, του Ισαάκ προς τον Ισάφ, που δεν βοήθησε αυτόν για να γίνει, ένας άνθρωπος πιο κοντά στο Θεό. Δεν τον βοήθησε καθόλου. Ποτέ δεν ρώτησε το Θεό. Πολύ σοβαρό λάθος. Πώς με βλέπεις Κύριε σαν πατέρα, του Ισάφ και του Ιακώβ. Ποτέ δεν ρώτησε το Θεό. Πώς βλέπεις τη σχέση μου με τον Ισάφ και με τον Ιακώβ. Τι πρέπει να κάνω. Τι να διορθώσω. Πού να επιμείνω. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αγαπημένα μου αδέλφια να είναι ο πατέρας καλός πατέρας. Να είναι η μητέρα καλή μητέρα. Να είναι και οι δυο τους καλοί γονείς. Εδώ δεν τα πήγανε καλά. Ο Ισάκ και η Ρεβέκα δεν τα πήγανε καλά. Δεν μπόρεσαν να επέμβουνε. Παρόλο βέβαια που είχε προγνωρίσει ο Θεός λέγοντας τον Ισάφ εμίσησα και τον Ιακώβ αγάπησα. Αλλά σίγουρα θα μπορούσε ο Ισάκ να είχε κάνει κάτι. Όμως επηρεασμένος από το λεβέντι του, τον Ισάφ, που ήταν πολύ καλός κυνηγός, ήταν παλικάρι, ήταν λεβέντης, πράγματι. Όμως δεν ήξερε ο Θεός πως τον έβλεπε. Αλλά ακόμη αγαπητοί μου φίλοι και φίλες,
δεν ζήτησε και από το Θεό να οδηγήσει τα παιδιά το ένα κοντά στο άλλο. Γιατί πιθανόν να εξουθενούσε την Ιακώβ, ο οποίος ήταν άνθρωπος απλούς κατοικών σκηνές. Πιθανόν να εξουθενούσε και τη Ρεβέκα, που τον είχε όλο κοντά του, όλο κοντά της. Ήταν λοιπόν μια οικογένεια με πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα, που δεν το είχαν καταλάβει όμως. Γιατί όταν υπάρχει, τολμώ να πω, προσωποληψία του ενός, του Ισαάκ προς τον Ισάφ, και προσωποληψία της Ρεβέκας προς τον Ιακώβ, αρχίζει στο σπίτι να μην μπορεί να ενεργήσει ο Θεός, να μην μπορεί να βοηθήσει ο Θεός. Και έτσι το αποτέλεσμα είναι ο Ισάφ να μεγαλώσει και να γίνει ο Ισάφ, άνθρωπος σάρκας, όπως το είχε προγνωρίσει και το είχε προβλέψει ο Θεός. Όχι το είχε προορίσει, όπως το είχε προγνωρίσει. Αλλά ο Ιακώβ να γίνει ο υιός της Επαγγελίας και να πάρει τα πρωτοτόκια εν τέλει, αλλά και την ευλογία από τον Ισάφ. Όμως για να έρθουμε τώρα στη δική μας τη ζωή, στη δική μας την οικογένεια, να δούμε μέσα από τη γραφή τα λάθη για να τα αποφύγουμε, αλλά και τις προτροπές του Λόγου του Θεού για να τις επιδιώξουμε, ώστε στην οικογένειά μας να υπάρξει η ευλογία του Θεού και σε εμάς και στα παιδιά μας. Το πρώτο πράγμα λοιπόν το οποίο μας λέγει η γραφή είναι ότι πρέπει να συνοικούμε ο άντρας και η γυναίκα κατά γνώση. Να γνωρίζουμε δηλαδή σε βάθος ο άντρας τη γυναίκα του, η γυναίκα τον άντρα της, αλλά και κάθε ένας από αυτούς και οι δυο μαζί τα παιδιά τους. Είναι βασική προϋπόθεση, απαραίτητη προϋπόθεση για την καλή, αρχική προϋπόθεση για την καλή πορεία της οικογένειας. Και δεν μπορείς να έχεις γνώση αν δεν έρθει η αποκάλυψη του Θεού, η οποία δεν είναι άπαξ και τελειώσαμε, μια φορά και τελειώσαμε, είναι συνεχόμενη. Δηλαδή ο σύζυγος αλίμονο αν δεν προσεύχεται για τη γυναίκα του και για τα παιδιά του και για τη σημερινή μας εκπομπή για τα παιδιά του. Όχι να λέει στο Θεό τι να κάνει, που είναι το συνηθισμένο λάθος που κάνουμε. Κύριε Θεέ μου, βοήθησέ το στο σχολείο, βοήθησέ το στη δουλειά του, βοήθησέ το στην υγεία του. Όχι να, και αυτά θα γίνονται. Όχι όμως η προσευχή μας, κυρίως η προσευχή μας προς το Θεό για τα παιδιά μας και στην πραγματικότητα για κάθε ένα ξεχωριστά, δεν είναι να πούμε στο Θεό τι να κάνει, που επαναλαμβάνω θα το πούμε και αυτό, αλλά ολοκληρώνοντας και συμπληρώνοντας, όχι όπως εγώ θέλω, όπως εσύ Κύριε, αλλά το σημαντικότερο είναι να μας πει ο Θεός τι βλέπει, να μας φανερώσει ο Θεός, γιατί είναι ο μόνος που γνωρίζει τα βάθη της καρδιάς και τους νεφρούς του παιδιού. Να μας πει ο Θεός, να μας φανερώσει ο Θεός πρώτον πώς βλέπει ο Θεός το παιδί και τι πρέπει να διορθώσουμε, τι προβλήματα αντιμετωπίζει το παιδί. Καθένα, όπως είπαμε, ξεχωριστά. Τις σχέσεις του παιδιού του ενός με τα άλλα. Τις σχέσεις του παιδιού με τη μητέρα του. Και βεβαίως και η μητέρα το ίδιο. Ώστε να υπάρχει να είναι τα πάντα φανερά. Όχι τα πάντα φανερά σύμφωνα με τα μάτια του ανθρώπου, αλλά τα πάντα φανερά σύμφωνα με το πνεύμα του Θεού. Ξέρετε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, γονείς, τα παιδιά έχουν μια πολύ ωραία και μεγάλη ικανότητα. Μπορούνε, βασικά από μια μικρή ηλικία και πάνω, να λένε στους γονείς αυτά που οι γονείς θέλουν να ακούσουν. Να παρουσιάζουν μια εικόνα προς τους γονείς που ξέρουν ότι οι γονείς θέλουν να βλέπουν.
και έτσι καλύπτονται, κουκουλώνονται τα προβλήματα, τα οποιαδήποτε προβλήματα, με αποτέλεσμα ούτε ο άνθρωπος αλλά ούτε και ο Θεός χωρίς αίτηση του πατέρα ή της μητέρας να μπορεί να βοηθήσει. Θεωρώ ότι επειδή δεν προορίζει ο Θεός αλλά προγνωρίζει, ότι και ο Ισάφ θα ήταν διαφορετικός αν ο πατέρας δεν του είχε δείξει αυτή την ιδιαίτερη αγάπη του και αν δεν τον είχε καμαρώσει και θαυμάσει. Γιατί ο Θεός προγνωρίζει αυτά που πρόκειται να συμβούν μέσα από τις συνθήκες που θα υπάρξουν. Γνωρίζει τα πάντα. Γι' αυτό και εμείς έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε την πορεία της ζωής μας, πώς επικαλούμενοι το όνομα του Χριστού. Χριστέ μου σώσε με. Και ο αμαρτωλός άνθρωπος αλλάζει. Αλλά έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε και την πορεία των παιδιών μας. Εάν γνωρίζουμε σε βάθος, όπως και την πορεία βεβαίως της γυναίκας μας ή του άντρα, σας αδερφές, όταν γνωρίζουμε αυτά τα οποία συμβαίνουν με αποκάλυψη Θεού. Η Ρεβέκα ήξερε την αλήθεια, γιατί ρώτησε τον Θεό. Ο Ισάκ ποτέ δεν έμαθε την αλήθεια, γιατί δεν ρώτησε τον Θεό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο σοβαρό είναι. Γιατί ο Θεός είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στους αιώνες. Δεν μιλάει μόνο στη Ρεβέκα ή στον Ισάκ. Πολύ περισσότερο μιλάει τώρα δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Άρα πόσο σημαντικό είναι να ζούμε μέσα στην οικογένεια κατά γνώση. Ο πατέρας να προσεύχεται, ο Θεός να του φανερώσει τις ιδιαίτερες καταστάσεις της γυναίκας του, το παιδιού του και κάθε ενός ξεχωριστά παιδιού του. Αλλά και η μητέρα το ίδιο. Τότε θα έρθει ο Θεός, όταν βλέπει αυτό το ωραίο ενδιαφέρον, να θέλεις να επέμβεις εν το ονόματι του Ιησού Χριστού στη ζωή του παιδιού σου, τότε ο Θεός ευαρεστούμενος όχι μόνο θα σου φανερώσει τα, το ή τα προβλήματα, αλλά θα σου δείξει και τον τρόπο της λύσης των προβλημάτων. Το μεγάλο λάθος που κάνουμε εμείς οι γονείς είναι να νομίζουμε ότι εμείς με τη γνώση μας, με την εμπειρία μας, ξέρουμε να λύνουμε τα προβλήματα των παιδιών μας. Επειδή είναι μικρά και επειδή θεωρούμε τα προβλήματα ασήμαντα. Και δεν έχουμε καταλάβει ότι κανένα πρόβλημα δεν είναι ασήμαντο. Γιατί? Γιατί πίσω από όλα τα προβλήματα κρύβεται ο πανούργος, παμπώνυρος, εχθρός του ανθρώπου που είναι ανθρωποκτόνος απ' αρχής, ψεύτης απ' αρχής, ο διάβολος και σατανάς. Και αν υπάρχει ένας τέτοιος αντίδικος για την οικογένειά μου, μόνο με τη δύναμη του Χριστού μπορούμε να τον επιτιμήσουμε και να φύγει και με τη χάρη του Χριστού να λαμβάνουμε σύνεση. Επαναλαμβάνω το λόγο του Θεού, εγώ θα σε συνετίσω. Να λαμβάνουμε διδασκαλία για το τι πρέπει να κάνουμε. Εγώ θα σε διδάξω την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσεις στη σχέση σου με το παιδί σου. Να λαμβάνουμε συμβουλή από το Θεό, καθώς μας έχει υποσχεθεί. Εγώ θα σε συμβουλεύω για όλες τις καταστάσεις στο σπίτι σου και τα παιδιά σου. Και εγώ θα σε προσέχω και θα σε προστατεύω. Και αν έχουμε τέτοιες υποσχέσεις, πόσο ανόητο και αφελές είναι να μην εκμεταλλευόμαστε το ταμείο μας μέσα στο οποίο μπορώ να πάω σαν πατέρας, να προσευχηθώ και να πω «Θεέ μου, φανέρωσέ μου για το παιδί μου, τι να κάνω να διορθωθεί, τι να κάνω, πώς να το κάνω, τι πρέπει να κάνω, ποιο είναι το πρόβλημα, πώς θα το λύσω». Και να φέρνω μπροστά στον πατέρα μου τον ουράνιο που αποκαλύπτεται εν το κρυπτό εν το ονόματι του Ιησού Χριστού το πρόβλημα
που δεν το ξέρω ή που ξέρω του πρώτου παιδιού μου, του δεύτερου, του τρίτου, του τέταρτου, όσα παιδιά έχω. Πόσο διαφορετικός πατέρας θα είμαι. Και πόσο διαφορετικά τα παιδιά μου θα είναι όταν τους διδάξω ότι και αυτά πρέπει έτσι να προσεύχονται. Να καταλάβουμε μέσα στην οικογένεια ότι όλοι πρέπει να προσευχόμαστε για να έχουμε αποκάλυψη των θεμάτων, των ζητημάτων, των προβλημάτων της οικογένειας που δεν τα γνωρίζουμε. Ίσως κανένας, ίσως μόνο ένας, αλλά πρέπει να γίνουμε όλοι μέτοχοι και των προβλημάτων αλλά και των ευλογιών. Αυτό θα αυξάνει την πίστη, θα αυξάνει την πνευματικότητα των παιδιών και θα καταλαβαίνουν όλη η οικογένεια ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τα λάθη τα οποία δημιουργούνται, εάν δεν το κάνουμε αυτό, είναι πολύ μεγάλα. Γιατί αλλάζουν οι όροι τους οποίους ο Θεός έχει θέσει μέσα στην οικογένεια. Δηλαδή, ο πατέρας αντί να εκτρέφει και να περιθάλπτει τη γυναίκα του, όπως οφείλει, σαν το εαυτού σώμα, να την αγαπάει όπως ο Χριστός την Εκκλησία, μεταφέρεται η προσοχή του και η φροντίδα του και η αγάπη του από τη γυναίκα του στο παιδί του, με το αποτέλεσμα. Η γυναίκα να ταλαιπωρείται, να ανεβαίνουν συναισθήματα, παράπονα ή οτιδήποτε άλλο, δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα, και το παιδί να εκμεταλλεύεται την προσωποληψία του πατέρα και τα λάθη του πατέρα. Βεβαίως το ίδιο ισχύει και για τη μητέρα. Η μητέρα αντί να υπακούει και να υποτάσσεται στον άντρα της κατά το λόγο του Κυρίου, υπακούει και υποτάσσεται στο παιδί της περιφρονώντας τον άντρα της. Με αποτέλεσμα πρόβλημα μεταξύ γυναίκα και άντρα και πρόβλημα μεταξύ γονιών και παιδιών. Και τα προβλήματα αυτά, εάν έγκαιρα δεν τα κατανοήσουμε και μετανοήσουμε και να επιστρέψουμε και να ζητήσουμε συγχώρεση από το Θεό και να αλλάξουμε πορεία και να στραφούμε στο Λόγο του Θεού και να πούμε σαν πατέρες τι πρέπει να κάνουμε, και ο Λόγος του Θεού λέγει καθαρά, θα τολμούσα να πω και εξάστερα, μην παροργίζετε τα τέκνα σας, αλλά εκτρέφετε αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Και αντί να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με παιδεία, αυστηρότητα και νουθεσία, Χριστότητα Κυρίου, εμείς τα αγαπάμε προσπερνώντας τη γυναίκα μας, ίσως ένα από όλα τα παιδιά μας, προσπερνώντας τα άλλα παιδιά μας, γιατί αυτόν τον καμαρώνουμε, αυτή την καμαρώνουμε, είτε οι άντρες είτε οι γυναίκες. Και έτσι δημιουργείται μια σύγχυση. Γιατί σε αυτή την οικογένεια πλέον υπάρχει αμαρτία που είναι η ανομία. Ακόμη υπάρχει και αδικία που είναι αμαρτία. Και ανομία υπάρχει και αδικία υπάρχει, πώς να ευλογήσει ο Θεός. Και βρίσκονται πια αυτή η οικογένεια, πιθανόν ο πατέρας μόνο, πιθανόν η μητέρα μόνο, βρίσκονται με ρυπαρά η μάτια, δεν έχουν καταλάβει ότι πράττουν ανομία που είναι αμαρτία στα μάτια του Θεού ή πράττουν αδικία σε κάποιο παιδί και στη μάνα και είναι αμαρτία ενώπιον του Θεού, με αποτέλεσμα ο διάβολος να βρίσκει τόπο μέσα σε αυτή την οικογένεια, να στέκεται στα δεξιά του άνομου ή του άδικου και να αντιστέκεται σε κάθε αγαθή βουλή και πρόθεση του Θεού και σε κάθε καλό έργο του πατέρα ή της μητέρας. Σοβαρότατο πρόβλημα. Θα έλεγα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει μια χριστιανική οικογένεια. Από απροσεξία. Να πέφτει στο αμάρτημα της προσωποληψίας. Γιατί
αγαπάει τα παιδιά του, που είναι λογικό, αλλά τα αγαπάει όχι με το λόγο του Θεού και με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Τα αγαπάει με συνέστημα, με προσωποληψία. Και έτσι τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον σύγχυσης, εκμεταλλεύονται την ιδιαίτερη αγάπη του πατέρα ή της μητέρας ή και των δύο, χάνουν τον δρόμο τους και μετά άντε να διορθώσεις καταστάσεις. Και όσο περνάνε τα χρόνια, και αυτό είναι η εμπειρία μας, όσο περνάνε τα χρόνια μέσα σε τέτοιες καταστάσεις μιας ευλογημένης οικογένειας, όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο τα πράγματα χειροτερεύουν. Ο άνθρωπος πια, ο πατέρας, κλίνεται και αρχίζει και εξαρτάται από αυτό το παιδί που το αγαπάει ιδιαίτερα. Αποχωρίζεται, απομακρύνεται από τη γυναίκα του, απομονώνεται από τη γυναίκα του. Παρηγοριά βρίσκει πια μόνο στο καμάρι του, το γιο του, ή στην κούκλα του, ή στην καλή μαθήτρια, ή στο διακεκριμένο παιδί. Παρηγοριά του και το καμάρι του και η προσευχή του πια έχει επικεντρωθεί απόλυτα σε ένα ή σε δύο παιδιά. Και έτσι η μάνα βρίσκεται αδικημένη ενώπιον των ανθρώπων, ενώπιον της οικογένειάς του, παραμελημένη. Και καθώς ο πατέρας την παραμελεί και τα παιδιά την παραμελούνε, και ενώ θα έπρεπε στην οικογένεια αυτή τη χριστιανική που προσεύχονται, που διαβάζουν το Λόγο του Θεού, που πηγαίνουν στην Εκκλησία, να υπάρχει η ευλογία του Θεού, μπαίνει σιγά σιγά η κατάρα. Ενώ θα έπρεπε να υπάρχει η ευτυχία της παρουσίας του Θεού, μπαίνει η δυστυχία. Γιατί απαρχής δεν πήραν σοβαρά το Λόγο του Θεού στη σχέση τους με τη γυναίκα τους, με τον άντρα της και με τα παιδιά τους. Ιδιαίτερα με τα παιδιά τους. Και το πρόβλημα γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Φτάνουμε πια σε απομόνωση, σε αποξένωση. Δημιουργούνται πια δύο ή περισσότερες οικογένειες μέσα στην ίδια οικογένεια. Και διόρθωσης δεν υπάρχει. Γιατί υπάρχουν πια παράπονα δίκαια, υπάρχει αγανάκτησης δίκαια, αλλά δεν έχουν καταλάβει ποιο είναι το πρόβλημα και ποια είναι η αιτία του προβλήματος. Βλέπει ο άντρας τελικά τη γυναίκα που την έχει παραμελήσει, να τον παραμελεί. Και αυτή η κατάσταση διαιωνίζεται και χειροτερεύει. Βλέπει και η μάνα που έχει αφιερωθεί τόσο πολύ στο παιδί της, στο γιώκα της, στην κορούλα της. Είδωλο τον έχει κάνει, είδωλο την έχει κάνει. Μόνο με αυτήν ασχολείται. Ο άντρας αισθάνεται παραμελημένος, εγκαταλελειμμένος, και αν χάσει και την πίστη του, που δεν αποκλείεται μέσα σε μια τέτοια οικογένεια, που δεν του φέρνει χαρά, δεν του φέρνει ευλογία, η οικογένεια διαλύεται και έρχεται σαν αγγελιοφόρος μεταβεβαιότητος από το διάβολο το διαζύγιο. Ο χωρισμός. Η απομάκρυση, η απομόνωση και η αποξένωση τελικά. Πόσο όμως εύκολο είναι, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, έγκαιρα να ευχαριστήσουμε το Θεό για τα παιδιά που μας δίνει όταν ξεκινάει η ζωή μας, πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Το αφιερώνουμε στο Θεό και πολύ καλά κάνουμε. Αλλά να αφιερώσουμε και τον εαυτό μας στο Θεό. Τι θα πει αφιερώνω τον εαυτό μου στο Θεό? Πλησιάζω το Θεό με το Λόγο Του, με την αλήθεια. Βάζω τα πράγματα στη θέση τους ευθύς εξ αρχής. Και την ευθύνη του σπιτιού εν γέννη την έχει ο πατέρας. Όχι ότι η μητέρα δεν μπορεί να καταστρέψει ένα σπίτι πάρα πολύ εύκολα. Γιατί κάθε ένας έχει τις δικές του ευθύνες. Αλλά αυτό το οποίο ο Θεός το δίνει να το μεγαλώσεις εν παιδεία και εν ουθεσία Κυρίου,
για να το οδηγήσεις στον ουρανό και το καταστρέφεις και σε καταστρέφει. Γιατί? Γιατί δεν ακολουθούμε ακριβώς το Λόγο του Θεού, που θέλει ο άντρας να αγαπάει τη γυναίκα του όπως ο Χριστός στην Εκκλησία, να την εκτρέφει, να την περιθάλπτει, να είναι η δόξα του, να μην είναι πικρός αυτήν, αλλά τα παιδιά του να τα αγαπάει, να τους μαθαίνει την υπακοή και την υποταγή σαν παιδιά, να τους μαθαίνει πώς να πλησιάζουν το Θεό, αλλά ιδιαιτέρως να τα εκτρέφει εν παιδεία με αυστηρότητα και με νουθεσία Χριστότητα Κύριο. Με αυστηρότητα και με Χριστότητα και με καλοσύνη. Σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Να μην τα ερεθίζει, για μην μικροψυχούν όπως λέει ο Λόγος του Θεού, αθυμούνε, αποθαρρύνονται, χάνουν το θάρρος τους. Να βοηθάει τη γυναίκα του στο να μεγαλώνει σωστά το παιδί και η γυναίκα να βοηθάει τον άντρα της να συμπεριφέρεται ο πατέρας σωστά στα παιδιά του. Πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί πολύ μεγάλες καταστροφές έχουν έρθει σε πολύ ευλογημένες οικογένειες, όπως παραδείγματος χάρη προείπαμε του Ισαάκ και της Ρεβέκας, που βγάλανε ένα παιδί το οποίο εμίσησε ο Θεός και ένα παιδί το οποίο αγάπησε ο Θεός. Ο Θεός να μας φυλάει στο μεγάλωμα των παιδιών μας. Και να μας κάνει καλούς γονείς. Θα πρέπει εδώ να, πριν τελειώσω, να επιμείνω λίγο στο καταγνώσιν. Να συνοικούνε καταγνώσιν. Το παιδί αντιμετωπίζει προβλήματα μέσα στη ζωή αυτή, στο σχολείο. Διωγμούς, ονειδισμούς. Για τον ντύσιμό του, για τη σεμνότητά του, για το χαρακτήρα του, για την πίστη του, για την ομολογία του, για το χαρακτήρα του, για την υπιότητά του, την πραότητά του. Και αυτά όλα δημιουργούν μέσα στην ψυχούλα του παιδιού βάρος. Και ο Θεός μας λέει απορρίψατε παν βάρος και την έφυγα όλο σε περιπλέκουσα αμαρτία, και αυτό το χαρακτηριστικό είναι πολύ περισσότερο στα παιδιά μας από μικρά. Οι γονείς λοιπόν έχουν μια πολύ μεγάλη ευθύνη να φροντίζουν τα παιδιά τους, καθώς λέει ο Λόγος του Θεού και θέλω να το διαβάσουμε. Ας απορρίψουμε λοιπόν παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία. Είναι λοιπόν απόλυτη ανάγκη να γνωρίζουμε τα βάρη που κουβαλούν στην πλάτη τους τα παιδιά, που μπορεί να είναι θλίψεις, φόβος, ανησυχία για το μέλλον, αγωνία για το αύριο, συναισθήματα παράξενα, εφηβικά, παιδικά, ακόμη και νηπιακά. Και πρέπει ο πατέρας και η μητέρα αφενός μεν να προσεύχονται, να τους φανερώνει ο Θεός πως πρέπει να συμπεριφέρονται, και αφετέρου να προσπαθήσουν να γίνονται φίλοι, αδελφοί και γονείς όπως θέλει ο Θεός με τα παιδιά τους. Ο Χριστός με εμάς τι θέλει να είμαστε? Αδελφοί, φίλοι και πιστοί άνθρωποι. Πάκουεις στο Θεό. Έτσι και εμείς πρέπει να φροντίζουμε τα παιδιά μας να είμαστε φίλοι. Και πώς θα γίνουμε φίλοι όταν κερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους? Αδελφοί, και πώς θα γίνουμε όταν μάθουμε να συμπεροσευχόμαστε? Τα παιδιά μας λοιπόν έτσι μεγαλώντας θα τα βλέπουμε σαν συνεργάτες μας. Όλη η οικογένεια μαζί θα προσεύχεται για το πρόβλημα του ενός, αλλά και για τα προβλήματα όλων. Θα μάθουν τη χριστιανική ζωή από τους γονείς, τη δικαιοσύνη, την ισότητα, τη συγχωρητικότητα, τη μακροθυμία,
όλα αυτά τα παιδιά θα τα μάθουν από τους γονείς, τους οποίους μιμούνται. Θα μάθουν την αγάπη από τους γονείς. Πόσο πολύ, αγαπητά μου αδέλφια, προσεκτικοί πρέπει να είμαστε σαν γονείς μέσα στη χριστιανική οικογένεια. Είναι δύσκολο να είσαι καλός πατέρας, αλλά γίνεται εύκολο όταν ο Θεός σου χαρίσει καλά παιδιά. Και θα σου χαρίσει καλά παιδιά αν συνεργάζεσαι με Αυτόν στο να τα ευλογήσει τα παιδιά σου. Τελειώνοντας, θέλω να πω και κάτι που είναι πνευματικός νόμος. Όσο φροντίζεις εσύ, γιατί να θυμηθούμε και το περασμένο μας μάθημα για τη φιλαυτία, όχι μόνο την οικογένειά μας, όσο φροντίζεις εσύ τα παιδιά των αδελφών σου, τόσο θα φροντίζει ο Θεός τα παιδιά τα δικά σου. Γιατί είναι δίκαιος ο Θεός, αγαθός. Δεν μας θέλει να κοιτάμε μόνο την οικογένειά μας, μόνο το ένα παιδί μας, μόνο τα δικά μας τα παιδιά, αλλά να ζητάμε το καλό και το συμφέρον και την οικοδομή και των παιδιών μας, αλλά και των άλλων παιδιών. Ζώντας μέσα σε μια εκκλησία, πολλοί είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, μέλη αλλήλων, και έτσι και τα παιδιά μας θα μαθαίνουν από τους γονείς να μην έχουν φιλαυτία, να μην έχουν φιλοδοξίες, να μην έχουν αλαζονία και να μην διεκδικούν εξουσία που δεν τους έχει δοθεί από το Θεό. Ευλογημένη οικογένεια που ολοκληρώνεται μέσα στη σχέση των γονιών με τα παιδιά, των παιδιών με τους γονείς, που πρέπει να τους υπακούν και να υποτάσσονται ως εις τον Κύριο, αλλά και της οικογένειας μέσα στις άλλες οικογένειες της Εκκλησίας. Ευχαριστούμε το Θεό για το Λόγο του Θεού, αγαπημένα μου αδέλφια, που μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζουμε μέσα από το Λόγο Του τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και υποτασσόμενοι, υπακούοντες και ζώντας μέσα στο θέλημα του Θεού, να απολαμβάνουμε την πλήρη, απόλυτη και τέλεια ευλογία του Θεού. Εδώ όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας πέρασε, θα είμαστε μαζί με τη χάρη του Χριστού στην επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι τότε σας εύχομαι με πολύ αγάπη Χριστού κάθε ευλογία πνευματική στα υπουράνια δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.